Καμιά φορά, κυρία Υπουργέ, ξέρετε, η στατιστική αποδεικνύεται ο πιο επιστημονικός τρόπος για να παραπλανήσει κανείς και αυτήν τη μέθοδο ακολουθεί η κυβέρνησή σας σε σχέση με την προηγούμενη ερώτηση. Θα επαναλάβω την επιλεκτική αντίληψη εφαρμογής του νόμου, γιατί νόμος λέει ότι θα πρέπει να μειώνεται ο αριθμός των παιδιών όταν υπάρχει έστω και ένα παιδί με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Το αντίθετο κάνετε εσείς. Συνεχίζω λοιπόν με την ερώτηση την τωρινή, κύριε Πρόεδρε, η οποία βασίζεται βεβαίως σε μια επιστολή της συνέλευσης του Τμήματος Οικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, όπου σε αυτήν την επιστολή, κανείς αν τη διαβάσει, πραγματικά θα ανατριχιάσει με τα προβλήματα που υπάρχουν στις υποδομές αυτού του τμήματος. Προβλήματα τα οποία θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία, ακόμα και την ίδια τη ζωή των φοιτητών, των φοιτητριών και των εργαζομένων. Έχω ιδία αντίληψη της πραγματικότητας αυτής. Έχω επισκεφθεί τη σχολή και τα έχω δει με τα μάτια μου δηλαδή. Πραγματικά είναι απαράδεκτη η κατάσταση. Μιλάμε για τα κτίρια του κάμπους της Θέρμης, το οποίο είναι επικίνδυνο και ακατάλληλο για χρήση λόγω καθιζήσεων, ρηγματώσεων, αποκολλήσεων, από ό,τι φαίνεται λόγω κακής κατασκευής, κακοτεχνίας. Και βεβαίως σημειώνεται σε αυτή την επιστολή ότι εκτός από αυτό το κτίριο, το οποίο είναι πραγματικά τραγική η κατάστασή του και μόνο οπτικά να το δει κανείς, προβλήματα υπάρχουν και στα υπόλοιπα κτίρια του τμήματος, στην Πηλαία και στη Σταυρούπολη, ενώ είναι γνωστά και τα σοβαρά προβλήματα ασφάλειας στο κτίριο διοίκησης, το οποίο στεγάζεται η γραμματεία του τμήματος. Φυσικά, μετά από όλα αυτά και κάτω από αυτές τις συνθήκες, καταλαβαίνετε για το πόσο δύσκολη αποδεικνύεται η ίδια η λειτουργία του τμήματος και η εφαρμογή του προγράμματος σπουδών μέσα σε τέτοιες υλικοτεχνικές συνθήκες. Και κάτι ακόμα. Είναι πραγματικά απορίας άξιο, γιατί μια σχολή καλών τεχνών που θα έπρεπε, κατά την άποψή μας, να βρίσκεται στο κέντρο, στο επίκεντρο της κοινωνίας, να είναι τόσο απομακρυσμένη. Μιλάμε το κτίριο αυτό, το κάμπους στη Θέρμη, είναι αρκετά χιλιόμετρα έξω από την Θεσσαλονίκη, την ώρα που η συνήθις διεθνής εμπειρία είναι ακριβώς το αντίθετο. Άρα λοιπόν θα πρέπει, σας ρωτάμε, ότι θα πρέπει να μεριμνήσετε άμεσα ως κυβέρνηση για να λυθεί ή να ξεκινήσει τέλος πάντων να λύνεται το σοβαρότατο αυτό κτηριακό πρόβλημα του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης και του Τμήματος Οικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών. Ευχαριστώ. Της Σχολής Καλών Τεχνών. Κυρία Υπουργέ, έχει το λόγο για την απάντησή σας. Κύριε Πρόεδρε, για να μην μένουν εντυπώσεις, νομίζω ότι ο συνάδελφος θα μπορούσε να έχει μια συνάντηση με τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα, να αναφέρει τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, να πάρει τις απαντήσεις, για να μην μένει εντύπωση ότι ο νόμος εφαρμόζεται επιλεκτικά και το παραβλέπουμε όπου δεν, κατά την κρίση του δεν μας βολεύει. Λοιπόν, ξεκινώ θυμίζοντας, τα ΑΕΗ είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση. Δηλαδή, η οργάνωση και η λειτουργία τους είναι αποκλειστική ευθύνη και γίνεται με τις αποφάσεις των οργάνων τους. Αυτό το λέει το άρθρο 16 του Συντάγματος, στην παράγραφο 5. Κάθε ΑΕΗ έχει δικό του εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας. Εισηγεί το πρίτανης, τον καταρτίζει η απόφαση της συγκλήτου και ο πρίτανης έχει τη γενική εποπτεία για τη λειτουργία, είναι υπεύθυνος για τα θέματα ασφάλειας, προστασίας προσωπικού, φοιτητών, για την κινητή και την ακίνητη περιουσία. Το θέμα το οποίο θίγεται είναι πράγματι πάρα πολύ ευαίσθητο και το γραφείο μου επικοινώνησε με τις Βρετανικές αρχές και είχε μια πολύ αναλυτική ενημέρωση από την Βρετανία, την οποία όσο έχω υποχρέωση και καθήκον θα σας τη μεταφέρω ακριβώς όπως ο πρίτανης την ανέλησε. Όταν γνωστοποιήθηκε αυτή η αναφορά των μελών της συνέλευσης του συγκεκριμένου τμήματος και των μελών ΔΕΠ, έδωσε εντολή η Βρετανία στη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης του Πανεπιστημίου, έκανε αυτοψία στα κτίρια και στον περιβάλλοντα χώρο της Σχολής Καλών Τεχνών στο κάμπους της Θέρμης. Σε συνεργασία με εξειδικευμένα μελέτη της ΔΕΠ, έγινε σχετική γεωτεχνική έρευνα για να διερευνηθεί αν υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης των κτιρίων, αν υπάρχουν αστοχίες στο φέροντα οργανισμό, αν εντοπίστηκαν ολικές ή διαφορικές καθυζήσεις, υποχωρήσεις ή μετατοπίσεις. Συνετάγει με αριθμό από 23/5 μάλλον του 24 έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης του Πανεπιστημίου, την κατέθεσε στην Βρετανία
και δεν διαπιστώθηκε από την έκθεση αυτή και από την έρευνα που έγινε η ύπαρξη προβλημάτων στατικότητας στον φέροντα οργανισμό του κτίριου. Τα προβλήματα, κύριε συνάδελφε, που καταγράφησαν είναι κυρίως καθυζήσεις της ευαθόπλακας και του περιβάλλοντος χώρου και αυτά χρήζουν παρεμβάσεων. Σύμφωνα λοιπόν με τον πρίτεν, το απειθήτα, η αποκατάστασή τους αποτελεί πρώτη στο μέλημα της διοίκησης και κρίνονται με δεδομένη τη σοβαρότητά τους απαραίτητες οι ενέργειες οι εξής. Η εκπόνηση μελέτης νέου οικίσκου εκτός του κτίριου Α της Σχολής Καλλιτεχνών στο κάμπους της Θέρμης, όπου θα μεταφερθεί και θα μετεγκατασταθεί ο υποσταθμός μέσης τάσης που βρίσκεται μέσα στο συγκεκριμένο κτίριο. Κρίνεται σκόπιμη και γρήγορα μάλιστα να γίνει η αναβάθμιση του υφιστάμενου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του Λεβιτοστασίου. Αυτό βρίσκεται στο κτίριο Γ της Σχολής Καλλιτεχνών. Να γίνει ριζική ανακατασκευή του περιβάλλοντος χώρου για να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα προβλήματα υγρασίας στα κτίρια και η βλάβα στα διερχόμενα δίκτυα των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και τέλος να αποκατασταθούν οι φθορές μεταξύ άλλων στα κτίρια της Σχολής Καλλιτεχνών στο κάμπους της Θέρμης. Η διοίκηση του απειθήτα, μετά από τα αποτελέσματα της έκθεσης, ταχύτατα έστειλε στις 20 Μαΐου του 2024 έτοιμα χρηματοδότησης στο Υπουργείο μας για να υλοποιηθούν οι παρεμβάσεις, αλλά και παρεμβάσεις άλλες κτιριακές υποδομές του απειθήτα, με εκτιμόμενο κόστος δαπάνης κατά το αίτημά τους 16.556.000. Το Υπουργείο μας, απάντησε ο Υπουργός, σε λιγότερο από ένα μήνα, τον Ιούνιο του 2024, εξέδωσε ονοματισμένη προς το απειθήτα ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης ύψους 7.283.000 ευρώ για να υποβληθεί πρόταση στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του ΥΠΕΘΑ. Η πρόταση αυτή έχει ιεραρχημένες πράξεις αναβάθμισης και εξυγχρονισμού των κτηριακών υποδομών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου με πρώτη πράξη τη δέσμη εργασιών στα κτίρια του Τμήματος Οικαστικών Τεχνών στο κάμπος της Θέρμης. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής της πρότασης ήταν η 26 του 24 και η λήξη η 31 Οκτώβρη του 25. Και βεβαίως το ΥΠΕΘΑ θα ενευθέτω χρόνο θα εγκρίνει και επίστοση για τις υπόλοιπες παρεμβάσεις οι οποίες απαιτούνται. Και λεπτομέρειες και στη δευτερολογία, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ορίστε, κύριε Δελή, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας. Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, σας άκουγα που διαβάζετε την απάντηση του Πρίτανη και σκέφτηκα ότι ο Πρίτανης φτάνει να διαψεύδει ακόμα και αυτούς που ζουν και εργάζονται σε αυτά τα κτίρια και μιλάμε για τη συνέλευση αυτού του τμήματος, δηλαδή. Ούτε λίγο ούτε πολύ τους βγάζει τρελούς, αυτό καταλαβαίνω εγώ, και πρώτη φορά ακούω πραγματικά να συμβαίνουν και να διαπιστώνονται καθυζήσεις στον περιβάλλοντα χώρο ενός κτηρίου και να μην επηρεάζεται η στατικότητά του, όπως λέει ο Πρίτανης. Εγώ θα σας έλεγα και εσείς και ως Υπουργός Πολιτική Ηγεσία να πάτε να το επισκεφθείτε. Δεν χρειάζεται κανένα πόρισμα, ούτε πολιτικού μηχανικού, ούτε οποιοδήποτε άλλο επιστήμονα. Η εικόνα μιλάει από μόνη της. Η κατάσταση είναι επικίνδυνη, είναι οριακή. Έχω δει με τα ίδια μου τα μάτια στο ημιυπόγειο της σχολής, εκεί που είναι τα καβαλέτα και ζωγραφίζουν οι οικαστικοί της σχολής, να είναι μέσα στα νερά, να είναι πλημμυρισμένο μόνιμα. Και ένα σωρό άλλα προβλήματα. Μιλήσατε για την αυτοτέλεια των πανεπιστημίων. Ναι, αλλά η χρηματοδότησή τους εξαρτάται από τον κρατικό προϋπολογισμό, κυρία Υπουργέ, έτσι δεν είναι? Και εδώ, με βάση αυτό, να πούμε ότι την τελευταία δεκαετία η χρηματοδότηση των πανεπιστημίων από όλες τις κυβερνήσεις, δεν έχετε εσείς μόνο το προνόμιο, μειώσανε αυτήν τη χρηματοδότηση κατά 70%. Τόσο πολύ. Το πρόβλημα φυσικά είναι εύλογο να υπάρξει. Μιλάμε για ασυντήρητες κτηριακές εγκαταστάσεις και εκδηλώνεται ορισμένες φορές με τόσο οξυμένη μορφή όπως στη Σχολή Καλών Τεχνών στη Θεσσαλονίκη, στις υποδομές των αιθουσών, των εργαστηρίων. Είναι πολύ συχνά τα παραδείγματα να πέφτουν σοβάδες, παράθυρα, ταβάνια σε διάφορες σχολές. Πέρσι στο Πολυτεχνείο εδώ, στο ΕΚΠΑ, από θαύμα, από τύχη γλίτωσαν άνθρωποι. Και βέβαια είναι το αποτέλεσμα, όπως είπαμε, της υποχρηματοδότησης. Όμως, την ίδια στιγμή και ενώ συμβαίνει αυτή η υποχρηματοδότηση κατά 70%, όπως είπαμε, τα τελευταία δεκαετία, τα χρήματα στα πανεπιστήμια που κυκλοφορούν είναι πάρα πολλά. Για παράδειγμα, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προβλέπονται 472 εκατομμύρια για την προώθηση, λέει, της ποιότητας, της καινοτομίας, της εξωστρέφειας,
τα βιομηχανικά διδακτορικά, δηλαδή αυτά που παρήγγειλε ο ΣΕΒ. Ή τα 95 εκατομμύρια για συμπράξεις ερευνητικής αριστείας από το Ταμείο Ανάκαμψης, προκειμένου τα πανεπιστήμια να πετύχουν συμπράξεις, κοινοπραξίες μάλλον με επιχειρήσεις, ή τα 200 εκατομμύρια για τα πανεπιστήμια αριστείας, όπου ενισχύονται επιλεκτικά ελληνικά πανεπιστήμια για την αναβάθμιση και βελτίωση των ερευνητικών τους υποδομών. Χρήματα λοιπόν κυκλοφορούν. Κοντά στο 1 δις υπολογίζεται, αλλά όχι για τις υποδομές των ιδρυμάτων. Έχουν, θα μου πείτε, τα πανεπιστήμια τους δικούς τους ειδικούς λογαριασμούς κονδυλίων έρευνας, που είναι και τα μαύρα ταμεία στην ουσία της επιχειρηματικής τους λειτουργίας, διότι περί αυτού πρόκειται, και διαχειρίζονται δεκάδες εκατομμύρια, αλλά και αυτό, και αυτά τα χρήματα πάλι τα αξιοποιούν για να πληρώσουν τους μισθούς των συμβασιούχων τους και για να ενισχύσουν και αυτοί οι λογαριασμοί την επιχειρηματική λειτουργία των πανεπιστημίων και όχι βέβαια για τις υποδομές. Ποιες υποδομές ενισχύονται, γιατί ενισχύονται κάποιες υποδομές. Ενισχύονται εκείνες οι υποδομές οι οποίες μπορούν να κάνουν απόσβεση. Για παράδειγμα, για να μιλάμε με παραδείγματα, για να καταλαβαινόμαστε, το ΕΚΠΑ εγκαινίασε νέο κτίριο που χρησιμοποιείται μόνο από τους φοιτητές του επιπληρωμή ξενόγλωσσου προγράμματος της ιατρικής. Το κτίριο αυτό μόνο οι φοιτητές του ξενόγλωσσου που πληρώνουν θα το χρησιμοποιούν. Όχι άλλοι, το ίδιο και στην Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν βρέχει εκατομμύρια στα πανεπιστήμια, αλλά βρέχει μονάχα για τις business των πανεπιστήμιων και βεβαίως των επιχειρήσεων, γιατί κατά τα άλλα οι φοιτητές και οι εργαζόμενοι αναμετριώνται κάθε μέρα με στοιχειώδεις ελλείψεις και βέβαια η λαϊκή οικογένεια ξεπαραδιάζεται για να σπουδάσει τα παιδιά της. Ευχαριστώ. Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για την απάντησή σας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ναι, βρέχει εκατομμύρια για τα πανεπιστήμια. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και βρέχει εκατομμύρια και τα πανεπιστήμια μας γίνονται εξωστρεφή, γίνονται σύγχρονα, γίνονται αποτελεσματικά, προσελκύουν σπουδαστές και από άλλες χώρες. Τα χρήματα των μένουν εδώ στη χώρα μας και επενδύονται και στην έρευνα και έχουν και αυτονομία και κάτι για το οποίο καμαρώνουμε. Και όταν θα λειτουργήσουν τα εξαιρετικού επίπεδου μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, πάλι προς όφελος της χώρας και της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σας ζητώ συγγνώμη που διάβαζα αυτά στην πρωτολογία μου, αλλά ήταν αμυγός τεχνικά θέματα και για να είμαι ακριβή στην απάντηση που σας έδωσα, κατέφυγα στο γραπτό κείμενο. Άλλωστε και εσείς το κάνετε και για θέματα που δεν είναι αμυγός τεχνικά. Λοιπόν, για να μην κουράζω πολύ. Το σώμα και εσύ με το πινάκι το σπάσαμε από ό,τι βλέπω, κύριε συνάδελφε. Εμείς έχουμε την τιμή να έχουμε τόσες πολλές ερωτήσεις. Όπως σας είπε, η διοίκηση του ΑΠΙΘΙΤΑ που έχει την αυτονομία και της έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη, έκανε παρεμβάσεις στα κτίρια. Τα θεωρεί ότι είναι πρώτης της και απόλυτης προτεραιότητας. Χωρίς τα παραμελεί και άλλες σχολές, όπως είναι η παιδαγωγική και το κτίριο της Γεωπονίας. Η πρώτη πράξη που αφορά στο κάμπος της Θέρμης και είναι και για την ερώτησή σας είναι η κατασκευή οικίσκου, μεταφορά υποσταθμού μέσης τάσης, αναβάθμιση λεβιτοστασίου, ανακατασκευή του περιβάλλοντος χώρου και αποκατάσταση των φθορών στα κτίρια της Σχολής Καλών Τεχνών. Επίσης, γίνονται πρόδρομες ενέργειες για την εκπόνηση μελέτης νέου υποσταθμού μέσης τάσης, αρχιτεκτονική στατική μελέτη οικίσκου για τη μετεγκατάσταση υποσταθμών ΔΔΙΑ και ΑΠΙΘΙΤΑ, για τη σύνδεσή τους με τα υφιστάμενα δίκτυα. Επανασχεδιάζονται τα δίκτυα αερίου, ίδρυυσης, αποχέτευσης και ισχυρών και ασθενών ρευμάτων μεταξύ των κτηρίων και εκπονείται γεωτεχνική μελέτη αντιστήρικης και εξκαφής του περιβάλλοντος χώρου. Περιλαμβάνεται στις ενέργειες και στις προτεραιότητες του ΑΠΙΘΙΤΑ η κατασκευή νέων υποσταθμών μέσης τάσης ΔΔΙΑ στο κάμπος της Θέρμης, η σύνδεση με τα δίκτυα του κάμπους και η αναβάθμιση του λεβιτοστασίου για να κατασκευή του περιβάλλοντος χώρου και η αποκατάσταση των φθορών στο συγκεκριμένο τμήμα. Οι τεχνικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου προετοιμάζουν το φάκελο της σύμβασης μελετών για να δημοπρατηθεί η εκπόνηση των μελετών αυτών που χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Σχέδιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024. Και γίνονται και διάφορες άλλες ενέργειες, αλλά δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει την παρούσα ερώτηση για τα άλλα κτίρια, γιατί το ΑΠΙΘΙΤΑ έχει προβλήματα, αντιλαμβάνεστε, ίσως όχι τόσο σοβαρά κατά την εκτίμησή σας, αλλά φαντάζομαι να συμφωνούμε ότι χρειάζεται μια διαρκής παρέμβαση, διαρκής προσοχή και η αντίστοιχη χρηματοδότηση από το Υπουργείο μας, όπως σας είπα, στην πρωτολογία δόθηκε σε λιγότερο από ένα μήνα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.